Δημήτρη, ιδανικό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα. Πού πιστεύεις ότι κρίθηκε το παιχνίδι? Νομίζω το παιχνίδι σήμερα κρίθηκε στη διάθεση. Εμείς είχαμε αρκετή διάθεση κυρίως στην άμυνα αλλά και στην επίθεση. Ήμασταν επιθετικοί και στα δύο μέρη του παρκέ. Μπορείς να το δεις ότι κερδίσαμε κάποια φάουλ στην αρχή στο παιχνίδι. Παίξαμε καθαρές άμυνες. Ο Τζαμέλ έπαιξε τα τεσσάρια τρομερή άμυνα. Είχαμε βάλει τα τεσσάρια μας στην ουσία στο Βόιτμαν και τα πεντάρια στο Σαγγέλια για να μην έχουμε κάποιο θέμα. Όλα τα παιδιά προσπαθήσανε και φτάσαμε στην νίκη λόγω διάθεσης. Είδαμε Ολυμπιακός να παίρνει και πολλά πράγματα στην επίθεση μέσα από το ζωγραφιστό. Εντάξει, νομίζω ότι φέτος ο coach έχει δώσει αυτή την οδηγία ότι θέλει όλοι οι ψηλοί να προσπαθούν οι γκάνα μας να εκμεταλλεύονται μέσα στο ζωγραφιστό γιατί έχουμε πολύ μεγάλα κορμιά, ο Νίκολα, ο Μακλίν, ο Πρίντεζης. Όλοι μπορούν να αποστάρουν και να βάλουν εύκολους πόντους. Αυτό κάναμε και στην προετοιμασία μας, στα παιχνίδια προετοιμασίας και κάναμε και σήμερα στο πρώτο παιχνίδι της Ευρωλίγκας. Σε κάθε αθλητή του δικού σας επίπεδου, εκτός από την αγωνιστική βελτίωση, υπάρχει και η βελτίωση στην νοοτροπία και στην πνευματική ετοιμότητα. Έτσι και εσύ, ο Αγραβάνης που ξέραμε πριν δύο χρόνια, όχι πέρυσι, γιατί το έχεις βελτιωθεί αρκετά περισσότερο το κομμάτι, αν δεν έπαιζε σε ένα παιχνίδι, θα στεναχωριόταν τόσο πολύ που θα χαλούσε το μυαλό του και θα τον έχανε η ομάδα ουσιαστικά για το επόμενο διάστημα. Σήμερα όμως, παρά το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκε στον τέρμι τον Παναθηναϊκό και σίγουρα θα ήθελες όπως όλοι οι παίχτες, ήσουν πανέτοιμος από την πρώτη στιγμή, μπήκες από τον πάγκο συγκεντρωμένα και πρόσφερες πάρα πολλά στην ομάδα. Εντάξει, νομίζω για να έχεις σωστή νοοτροπία πρέπει πρώτα να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου. Όταν δεν πες ένα παιχνίδι πρέπει να κάνεις μόνο σου έξτρα προπόνηση και έτσι θα νιώσεις καλά και σε φόρμα. Εγώ αυτό έκανα και μου βγήκε σήμερα. Δεν είναι κάποιο μυστικό. Μεγαλώνω κιόλας. Εντάξει, λογικό είναι όταν είσαι νέος να έχεις κάποιες πιο ακραίες αντιδράσεις. Αλλά με την εμπειρία σίγουρα αυτά ελαττώνονται ως δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου. Ξεκίνησε σεζόν από Ελλάδα-Ευρώπη, από Ευρώπη-Ελλάδα. Πώς θα σας βοηθήσει η εμπειρία των τελευταίων ετών, ειδικά της περσινής, όπως διεξήχθη με το σύστημα διεξαγωγής της Ευρωλίγκας, στο να μπορείτε να αλλάζετε το μυαλό σας και τώρα να σκέφτεστε πλέον την Κίμη? Νομίζω πως η ομάδα έχει εμπειρία από τέτοια παιχνίδια, ότι πάμε τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, πρέπει να είμαστε και εκεί πολύ δυνατοί, παίζουμε ένα εκτός έδρας μάτς, να μην είμαστε χαλαροί. Πιστεύω ότι έχουμε δείξει ότι μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και κυρίως το τελευταίο που τα μάτια ήταν πάρα πολλά στην Ευρωλίγκα. Θα υπάρχει σίγουρα 100% ετοιμότητα και πάμε να κερδίσουμε αυτό το μάτι για να ξεκινήσουμε με νίκες και ξανά στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά την ήττα μας.